Αγαπητά παιδιά, καλησπέρα σας. Μου λέχε να μιλήσω τελευταία. Είστε κουρασμένοι, πρέπει να πάτε γρήγορα σπίτι. Άρα πρέπει με έναν τρόπο, να βρω έναν τρόπο να το κάνω αυτό όσο γίνεται πιο σύντομο. Αλλά για να το καταφέρω πρέπει να με βοηθήσετε. Άρα πρέπει λίγο να συγκεντρωθούμε σε αυτά που θα συζητήσουμε στην πορεία για να καταφέρω κι εγώ να το συντομεύσω γρήγορα και να πάτε στο σπίτι σας. Ονομάζομαι Βέρα Μαρμαλίδου, απευθύνομαι κυρίως προς τα παιδιά, γι' αυτό γυρίζω προς τα εκεί, και είμαι πρόεδρος στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεκτών. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεκτών είναι ένα παγκόσμιο Ινστιτούτο που έχει 190.000 μέλη σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα είμαστε περίπου 700 και έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το επάγγελμά μας, δηλαδή είμαστε εσωτερικοί ελεκτές σε εταιρείες. Ελέγχουμε τις εταιρείες μας, αν οι διαδικασίες τους, οι δομές τους λειτουργούν σωστά και αν υπάρχει απάτη και διαφθορά. Άρα έχουμε ένα επάγγελμα δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα και εξαιρετικό, γιατί προωθούμε το επιχειρήν, βοηθούμε τις επιχειρήσεις να είναι κερδοφόρες. Πώς? Μέσα από την τιμιότητα, τον εξυγχρονισμό, την καινοτομία, το σεβασμό στην κοινωνία και στον άνθρωπο. Εγώ είμαι σήμερα εδώ για σας και θα απαιτήσω την προσοχή σας όσο γίνεται περισσότερο, γιατί θα σας διηγηθώ μία ιστορία διαφθοράς, η οποία θα συμβεί, όπως θα δούμε, σε μία χρηματιστηριακή εταιρεία που λέγεται Quality Investments. Έχετε δει μήπως το λύκο της Wall Street, την ταινία με τον Κάπριο, την έχετε δει, κάποια παιδιά? Θα δείτε ότι έχει κάποιες ομοιότητες, θα το δείτε. Λοιπόν, ο σκοπός είναι να διηγηθώ την ιστορία και εσείς εκεί την ώρα με προσέχετε και να εντοπίσετε τα red flags, δηλαδή τα κόκκινα σημάδια, τα έντονα σημάδια που μαρτυρούν ότι μέσα στην εταιρεία υπάρχει κάτι κακό, γίνεται απάτη ή διαφθορά. Και στη συνέχεια, αν προλάβουμε, θα εμβαθύνουμε και λίγο περισσότερο, να δούμε πού έφτιαξε και η ίδια εταιρεία. Είστε μαζί μου? Πέστε το πιο δυνατά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία. Θα τις πω πιο γρήγορα από ό,τι σκόπευα. Η εταιρεία έχει ένα τμήμα λήψης και διαβίβασης εντολών, όπου αυτό αφορά εταιρικούς πελάτες και ασφαλιστικά και συνταξιδοτικά ταμεία. Δηλαδή έχει ένα τμήμα που όταν ο πελάτης είναι εταιρεία ή ταμείο, πηγαίνει μόνο εκεί για να εξυπηρετηθεί. Σε μεγάλη απόσταση έχει ένα ίδιο τμήμα, όπου και εκεί γίνονται οι εντολές, δίνονται οι εντολές, αλλά αφορά τους ιδιώτες πελάτες. Άρα αυτά τα δύο τμήματα είναι χωριστά. Αυτό μην το ξεχνάτε. Και έχει και έναν εσωτερικό ελεκτή, σαν και εμένα, ο οποίος όμως έχει ένα μειονέκτημα. Ήταν 6 χρόνια ταμείας της εταιρείας, μόλις τοποθετήθηκε και επομένως, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κάνει εσωτερικό έλεγχο. Δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Στη φωτογραφία τον βλέπετε, πνιγμένο στα βιβλία και στις σημειώσεις, ανήμπορο να κάνει το παραμικρό. Είμαστε εντάξει μέχρι εδώ? Μάλιστα. Τι δεν επιτρέπει η εταιρεία? Δεν επιτρέπει στους εργαζομένους της, όταν αγοράζουν μία μετοχή, να την πουλούν γρήγορα. Τους επιβάλλει να την κρατούν 15 μέρες. Και αυτό να το κρατήσετε, γιατί έχει σημασία. Για να αποφευθεί η εσωτερική πληροφορία, η εκμετάλλευσή της δηλαδή, και να αποφευθεί και η κερδοσκοπία. Άρα, κανόνας 15 μερών. Δεν πουλάω πριν περάσουν 15 μέρες. Μόνο για τους εργαζόμενους. Κατανοητό και αυτό? Μπράβο. Τώρα, θα σας μιλήσω για τον Γιώργο. Τι είναι ο Γιώργος? Ο Γιώργος εργάζεται στο τμήμα όπου δίνονται εντολές από τις εταιρείες και από τα συνταξιδοτικά ταμεία. Ο Γιώργος έχει τελειώσει οικονομικό πανεπιστήμιο. Ξέρει κάποια αγγλικά, αλλά δεν είναι τέλειος και δεν έχει μεταπτυχιακό. Προέρχεται, δώστε σημασία στη λεπτομέρεια, προέρχεται από μια απλή οικογένεια, μια συνοικία του Πειραιά. Έχει μια αδερφή παντρεμένη και θέλει να κάνει τα πάντα για την οικογένειά του. Ο Γιώργος αισθάνεται ότι η ζωή τους έχει αδικήσει οικονομικά, αφού ζουν μεταπολίτως απαραίτητα. Είναι, όπως τον βλέπετε και στη φωτογραφία, ένας πολύ γοητευτικός νέος άνδρας που του αρέσουν τα ακριβά σπόρα αυτοκίνητα, του αρέσουν τα ταξίδια, του αρέσουν τα όμορφα σπίτια και έχει μια μεγάλη αδυναμία, που οι νεαροί εδώ πέρα κορατές νομίζω θα την καταλάβουν.
του αρέσουν τα ωραία και ελκυστικά κορίτσια. Γελάτε. Πολύ φιλόδοξος ο Γιώργος και βιάζεται να βγάλει χρήματα. Και τι κάνει. Προσέχτε. Παιδιά, προσέχτε. Ανοίγει λογαριασμό στη χρηματιστηριακή, όχι στο όνομά του, αλλά στο όνομα του άνδρα της αδερφής του. Και έτσι μπορεί να παρακάμψει το εμπόδιο των 15 ημερών. Δηλαδή, μπορεί να αγοράζει και να πουλά μέσα από το κομπιούτερ που είναι για τους εταιρικούς πελάτες, χωρίς να έχει την ανάγκη να περιμένει 15 μέρες. Το καταλάβατε και αυτό? Μπράβο, παιδιά. Και έτσι ξεκινά τις συναλλαγές στον κωδικό του άνδρα της αδερφής του και μαζί με τις συναλλαγές έρχονται και τα κέρδη. Για κοιτάξτε εδώ. Ακριβώς σπόρο αυτοκίνητο, ταξίδια, ελκυστικά κορίτσια, αγοράζει σπίτι στη Βούλα. Υπάρχει κανείς από εσάς που δεν του αρέσει αυτή η ζωή? Υπάρχει? Ναι. Ο Γιώργος, λοιπόν, τι κάνει? Προσεγγίζει ιδιώτες πελάτες της εταιρείας. Γιατί η εταιρεία, του λέει, προσπάθησε να βρεις πελάτες, θα σου πληρώσω και τα έξοδα, να τους περιποιήσει. Και τους τραπεζώνει, γίνεται φίλος μαζί τους και τους λέει, εγώ θα σας διαχειρίζομαι το λογαριασμό, θα αγοράζω και θα πουλώ για σας, χωρίς να σας ενημερώνω, γιατί πρέπει να είμαι γρήγορος, αλλά θα παίρνω προμήθεια. Πρέπει να φύγουν τα παιδάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Το ένα σχολείο. Εντάξει. Απλά να πούμε ότι η συνέχεια για το συγκεκριμένο δρόμενο, όπως και για πολλά άλλα, θα υπάρξει, θα γίνει στο σχολείο. Εντάξει. Υπάρχει και συνέχεια, έτσι. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει. Συγγνώμη, επειδή μας πιέζει πολύ ο χρόνος, κάνω την εξής παρατήρηση, ότι για μας, για τα παιδιά μας δηλαδή, για τους μαθητές μας, αυτό το κομμάτι της μελέτης περίπτωσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι που τους γοητεύει και σε ανάλογα προγράμματα που κάνουμε στο σχολείο. Και λυπούμαστε που δεν έχουν το χρόνο να καθίσουν να το δουλέψουν μαζί σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πόση ώρα έχουμε ακόμα? Κατά παράβαση δεν πιστεύω να φύγει, να μας αφήσει. Να καθίσουμε 5 λεπτά. 5 λεπτά. Να το τρέξουμε λίγο γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Πολύ. Άρα, λοιπόν, ο Γιώργος εκμεταλλεύεται και τους ιδιώτες πελάτες. Η εταιρεία δεν κάνει ελέγχους. Δεν προσέχει τίποτα. Δεν κάνει οποιοδήποτε έλεγχο που να βοηθήσει και να εντοπίσει αυτή την κατάσταση. Ο ελεκτής, είπαμε ότι δεν ξέρει τη δουλειά του. Τι κάνει ο Γιώργος? Μένει τα βράδια στην εταιρεία ως τις 12 τη νύχτα και κλέβει και τα ενημερωτικά πελατών, ώστε να μην ξέρουν τι συμβαίνει. Να μην γνωρίζουν οι πελάτες πώς κινήθηκαν οι λογαριασμοί τους. Και, εδώ είναι η μεγάλη διαφθορά, τον παρουσιάζει μεγάλος μέτοχος εταιρείας, της κλωστή φαντουργίας ABC, και του ζητάει να πωλήσει το μερίδιό του, γιατί γρήγορα η εταιρεία δεν πάει καλά και κάτι κακό θα συμβεί. Και του υπόσχεται αμοιβή, άρα του δίνει χρήματα κάτω από το τραπέζι. Ο Γιώργος πλησιάζει τη Μαρία, που είναι μια νεαρή υπάλληλο στην εταιρεία, της λέει ότι θα της δώσει και αυτήνης χρήματα να τον βοηθήσει, η Μαρία όμως ηθική, υποψιάζεται τι γίνεται, αρνείται να το κάνει, αλλά δεν λέει σε κανέναν τι συμβαίνει. Το κρατά για αυτήν. Πλησιάζει και διευθυντή συνταξιοδοτικού ταμείου, ξέρετε όλοι, παραδείγματος χάρη όπως είναι το ΙΚΑ, παραδείγματος χάρη, και του λέει μπορώ να σου αγοράσω μετοχές και να βγάλεις κέρδος, τον πείθει και αυτόν να κάνει το ίδιο και σιγά σιγά ξεπουλά όλο το μερίδιο του μεγαλομέτοχου, του σκληροστηφαντουργίας ABC και το φορτώνει στους μικρούς πελάτες και στο ασφαλιστικό ταμείο. Και εδώ παρουσιάζεται το πρόβλημα, όσο πιο γρήγορα μπορώ. Η εταιρεία κλωστή φαντουργία βάζει λουκέτο στην αγορά
και αρχίζουν οι μηνύσεις κατά του Γιώργου, κατά της εταιρείας, κατά των πάντων. Και εσείς, μια τελευταία ερώτηση που προλαβαίνω να σας κάνω είναι, πώς νομίζετε ότι κατέληξε ο Γιώργος, παιδιά, μετά από όλα αυτά? Στη φυλακή είναι μία περίπτωση. Άλλος? Στη Βραζιλία, λέει ο κύριος Φαζάκης. Σωστό και αυτό. Άλλος? Στην? Λοιπόν, να σας δείξω το τέλος της ιστορίας του Γιώργου. Κατήντησε να χάσει τη δουλειά του, να χάσει το σπίτι του, μόνος, φτωχός και ανήμπορος, κάτω από μία γέφυρα, όπως το βλέπετε του έμεινε εδώ και τώρα. Η και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω συζήτηση και να βρούμε τι έφταιξε και πώς έφτασε σε αυτή την κατάσταση και ποια ήταν τα κόκκινα σημάδια και πώς μπορούσε να βοηθήσει η Μαρία. Ένα πράγμα για να τελειώσω, Μένη, παίζουμε τίμια. Ευχαριστώ πολύ.